Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 1076. Είναι από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον Δέλτα και δάφιον 7. Σελίδα 1076, Δέλτα κεφάλαιο 7 εδάφιο. Πέτρο, τι είπα, λάθος. Πέτρο. Πέτρο, επιστολή πρώτη, 1076 σελίδα. Όχι πρώτη. Δέλτα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην. Διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους, χωρίς γογγισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλίας λαλίως λαλών λόγια Θεού. Αν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός, δια να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός διά του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια των βασανισμών των γινόμενων εις εσάς προσδοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινε εις εσάς παράδοξον τι. Διότι καθώς είστε κοινωνή των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπάβετε εφ' εμάς. Κατά μένα αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε. Διότι μη δεις ημών, ας μην πάσχει ως φωνεύσει κλέπτης κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα αλότρια. Αλλά εάν πάσχει, ως χριστιανός, ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεόν γι' αυτό, κατά τούτο. Διότι έφτασεν ο καιρός του να αρχίσει κρίσης από του οίκου του Θεού. Και αν αρχίζει πρώτον αφημών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός που θέλει φανεί, ώστε οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού ας επιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Αμήν. Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, ο Λόγος του Θεού γίνεται απόλυτα επίκαιρος, καθώς μας βεβαιώνει ότι το τέλος πάντων επλησίασε. Και όταν λέει πάντων, εννοεί και των πιστών και των άπιστων. Και των φρονίμων και των αφρόνων. Και των μωρών και των σοφών. Το τέλος πάντων είναι πλησίον. Το τέλος της Εκκλησίας εδώ στη γη είναι η αρπαγή της. Το τέλος των απίστων, ασεβών, αμαρτωλών εδώ στη γη είναι με την επιφάνεια του Κυρίου, τον οποίο θα δει πας ο οφθαλμός και εκεί θα μεταβάλει, θα μεταμορφώσει ο Θεός τα πάντα, μπαίνοντας, βάζοντας την ανθρωπότητα στη χιλιετή βασιλεία. Το τέλος πάντων είναι η μεταμόρφωση. Θα μεταμορφώσει την Εκκλησία σε ανεστημένα παιδιά του Θεού. Θα μεταμορφώσει τη γη σε καθαρή, όπου θα βασιλεύει ο Χριστός, καθώς θα έχει κατέβει με τα πάντων των Αγίων. Μεταμορφώνει τα πάντα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τι μεταμόρφωση. Τι είδους μεταμόρφωση θα κάνει ο Θεός. Θα μας κάνει καλύτερους επαγγελματίες, θα μας κάνει καλύτερους χριστιανούς, θα μας κάνει. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος με την άνωθεν σοφία την οποία έχει γράφει για μας και για όλους ότι ο Χριστός ποτέ δεν μας υποσχέθηκε, και αν το κατανοήσουμε αυτό, βίον ανθόσπαρτον, ένα βίο καλό, ήσυχο, ποτέ.
Αντιθέτως πάντοτε μας μιλάει για αγώνα, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Ο Απόστολος Παύλος λέει τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Αλλά μας μιλάει και για κάτι άλλο. Όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχθούν. Μας μιλάει για δοκιμασίες. Μας μιλάει για πειρασμούς που επιτρέπει ο Θεός. Μας μιλάει για ταλαιπωρίες. Αλλά μας εξηγεί ότι όλα αυτά τα χρησιμοποιεί ο Θεός προς το αγαθόν αν αγαπάς το Θεό, για να σε μεταμορφώσει από καλό σε καλύτερο και από καλύτερο σε άριστο. Δεν είναι για να μας ταλαιπωρεί, είναι για να μας μεταμορφώνει. Να μεταμορφώνει το σώμα μας, την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Και ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες που η ψυχή μας βρίσκεται σε κίνδυνο ακόμη περισσότερο. Η ψυχή των παιδιών μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ψυχή των αδελφών μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ψυχή όλων αυτών που αγαπάμε βρίσκεται σε κίνδυνο. Και ο Θεός προσπαθεί να μας αποκαλύψει ότι μόνο Αυτός μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα. Μόνο Αυτός. Μόνο Αυτός μπορεί να κάνει, όπως είπαμε και πριν, το σκοτάδι φως, την τρικυμία γαλήνη, να μεταβάλει, να μεταμορφώσει το κακό μου χαρακτήρα σε καλό χαρακτήρα. Να μεταμορφώσει όμως και τον κακό σου χαρακτήρα σε καλό χαρακτήρα. Γιατί εγώ έχω κακό χαρακτήρα και ταλαιπωρώ εσένα, αλλά και εσύ έχεις κακό χαρακτήρα και ταλαιπωρείς εμένα. Μόνο ο Θεός μπορεί. Γι' αυτό όσοι πάσχετε κατά το θέλημα του Θεού, όσοι είσαστε στο θέλημα του Θεού και πάσχετε, γιατί έτσι ο Θεός το θέλησε, ένα πράγμα να κάνετε, να εμπιστευτείτε τας ψυχάς, δεν λέει τας δικά σας μόνο, τας ψυχάς, να αφιερώσετε. Και αδερφοί, σας παρακαλώ αυτό να το ακούσετε, έχω πολύ καλή πείρα από αυτό. Όταν κάτι δεν μπορείς να κάνεις, πήγαινε στον Κύριο και αφού τακτοποιηθείς πες: Κύριε, εγώ αφιερώνω αυτό σε σένα, γιατί δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Τίποτα. Να εμπιστευθείς την ψυχή σου, την ψυχή της γυναίκας σου, του άντρα σου, των παιδιών σου, των αδελφών σου, που πολλές φορές τους χρησιμοποιεί ο Θεός για να ταλαιπωρήσει. Να τις εμπιστευθείς σε αυτόν ποιον, σε αυτόν που είναι πιστός δημιουργός, πιστός. Δεν είναι άπιστος, είναι πιστός το λόγο του, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Είναι πιστός στις υποσχέσεις του, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Είναι πιστός σε ό,τι γράφει στο Λόγο του Θεού. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Εμπιστεύσου λοιπόν την ψυχή σου, την ψυχή του άλλου, της μητέρας σου, του πατέρα σου, των παιδιών σου. Εμπιστεύσου της στο Κύριο. Με επίγνωση ότι αυτός είναι πιστός. Τι πιστός? Δημιουργός. Δημιουργεί πράγματα που δεν υπήρχαν. Σε μας μεταμορφώνει τα πράγματα. Αυτός όμως δημιουργεί νέα πράγματα. Δημιουργεί φως μέσα στο σκοτάδι. Δημιουργεί ευλογία μέσα στην κατάρα. Δημιουργεί αγιασμός. Συγγνώμη, δημιουργεί αγιασμό στην υπερχείληση της αμαρτίας.
δημιουργεί ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εμπιστεύσου την ψυχή σου πρώτα. Εμπιστεύσου τις ψυχές των δικών σου. Σε αυτόν που είναι πιστός δημιουργός και μάλιστα εν αγαθοποιία. Είναι αγαθός, αγαθοποιεί. Δεν είναι θεούλης. Δεν είναι ένας Χριστούλης γαλανομάτης με καστανά ξανθά μαλλιά. Είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Είναι αυτός τον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Δεν είναι μία εικονίτσα. Είναι η εικόν του Θεού του αοράτου. Επιστεύσου την ψυχή σου, τα παιδιά σου, τη ζωή σου. Αυτά τα οποία δεν διορθώνονται. Και πράγματι δεν διορθώνονται παρά μόνο όταν εμπιστευθείς τις ψυχές τους στον πιστό δημιουργό εν αγαθοποιία. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, το μεγάλο μυστικό μας. Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατον στον πιστεύοντα. Αμήν. Τίποτα. Και δεν σας το λέω εγώ, μη με πιστεύετε εμένα. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω το πολύ πολύ είναι να σας ομολογήσω ότι ό,τι έχω αφιερώσει το Κύριο Θεός το έχει κάνει τέλειο. Ότι έχω προσπαθήσει εγώ να το τακτοποιήσω και αν τακτοποιήθηκε είναι ελλιπής η τακτοποίηση. Να εμπιστευθείς την ψυχή σου. Δεν λέω να εμπιστευθείς τον κόσμο. Δεν λέει έτσι ο Θεός. Να εμπιστευθείς την ψυχή σου σε αυτόν που είναι πιστός δημιουργός. Δημιουργεί νέα πράγματα μέσα από την αγαθοποιία του, μέσα από την αγαθοσύνη του. Όμως, αυτός είναι πιστός στο λόγο του, είναι πιστός δημιουργός. Δημιουργεί εν αγαθοποιία νέα πράγματα, τέλεια πράγματα. Επαναλαμβάνω, δημιουργεί αγιασμός μέσα στην εκχύληση της αμαρτίας. Δημιουργεί δούλους Θεού μέσα από τους διώκτες, από τους διώκτες της Εκκλησίας. Δημιουργεί μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο από την παρουσία του διαβόλου. Μια Εκκλησία γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Αυτός είναι ο δημιουργός. Σ' αυτόν εμπιστεύσου την ψυχή σου και τις ψυχές τους. Αλλά με πίστη στο όνομα του Χριστού, με αγάπη και με απόλυτη πρόθεση υπακοής στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες που το τέλος πάντων επλησίασε. Ιδιαίτερα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Χριστός, επειδή πάντων τον τέλος επλησίασε, σεις λοιπόν φρονίμως διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς. Φρονίμως διάγετε. Και πώς θα διάγω φρόνιμον δίον όταν αυτός με οδηγεί όταν περπατώ, όταν αυτός με φυλάτει όταν κοιμάμαι και όταν αυτός συνομιλεί μαζί μου όταν ξυπνήσω. Ένα κρίσιμο όμως ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι μας σήμερα είναι, πιστεύεις ότι μπορεί ο Χριστός να σε οδηγεί όταν περπατάς? Αμήν. Θα του επιτρέψεις? Αμήν. Θα τον εξητήσεις? Θα εξητήσεις το όνομά του για να αναλάβει την πορεία σου? Αμήν, Αμήν, Κυρία.
Τώρα εξητούμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να αναλάβει από εδώ και στο εξής το περπάτημά μας, την πορεία μας, με όλη μας την καρδιά. Εξητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο πιστεύουμε, το οποίο δοξάζουμε, τον οποίο αγαπούμε, να αναλάβει από σήμερα όσα χρόνια μας έχουν μείνει, λίγα πολλά δεν έχει σημασία, πάντως στο τέλος πάντων επλησίασε, να αναλάβει το περπάτημά μας, να μας οδηγεί όταν εμείς περπατάμε. Επίσης εξητούμε όταν ξεκουραζόμαστε, όταν κοιμόμαστε, γιατί χρειαζόμαστε ύπνο. Κάποιος πρέπει να μας φυλάει. Τι σημαίνει αυτό? Όταν είναι αδύνατον να φυλάξεις τον εαυτό σου ή να φυλάξεις τους άλλους, γιατί έχει έρθει ύπνος φυσικός ή ύπνος πνευματικός, νισταγμός πνευματικός εξαιτίας της απιστίας. Πρέπει κάποιος να με φυλάει, κάποιος να τους φυλάει. Ποιος θα φυλάει τα παιδιά μου που έχουν φύγει? Ποιος θα φυλάξει τη γυναίκα μου που είναι σε πτώση? Ποιος θα φυλάξει την οικογένειά μου? Ποιος θα φυλάξει εμένα? Ποιος θα φυλάξει την εκκλησία του? Επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού και ζητάμε βοήθεια όταν κοιμόμαστε, που δεν είμαστε σε εγρήγορση και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θέλουμε εσύ να μας φυλάς, Κύριε. Αμήν, αδερφοί. Εσύ να μας φυλάς. Και τέλος, ποιος θα σε συμβουλεύει για να παίρνεις σωστές αποφάσεις? Ξυπνάς, ξύπνησες από το λίθαργο. Και επαναλαμβάνω, το λίθαργο το φυσικό και το πνευματικό. Ξύπνησα. Έχεις ξυπνήσει ποτέ? Εγώ πολλές φορές. Μα τι κάνω? Ξυπνάω ξαφνικά. Εκεί θέλω συζήτηση, κουβέντα. Και είμαι μόνος μου. Και είμαι μόνη μου, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Εκεί χρειάζομαι συζήτηση, κουβέντα με αυτόν που είναι έτοιμος να συνομιλεί με μένα. Αμήν. Και τότε, αδερφοί αγαπητοί, η ζωή μας όχι μόνο μεταμορφώνεται, αλλά Θεός δημιουργεί νέα τα πάντα. Σήμερα το μήνυμα είναι πάνω από τα συνηθισμένα. Όχι πάνω από τα συνηθισμένα μηνύματα, πάνω από τα συνηθισμένα της ζωής μας γεγονότα. Είναι πάνω από τις σκέψεις μας. Είναι πάνω από τις δυνατότητές μας. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Πάνω από την πίστη μας. Πάνω από την ελπίδα μας. Είναι πάνω από το όρος της αναβάσεώς μας. Είναι εκεί που πετάει ο μεγαλοπτέρυγας αητός. Εκεί που δεν φτάνει κανένας, παρά μόνο με τα φτερά και τη δύναμη της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι ένα άκουσμα, είναι μια νέα ζωή. Είναι μια νέα δημιουργία. Είναι νέα πράγματα, νέα τα πάντα, τα οποία δεν τα κάνω εγώ. Εγώ είμαι μέσα στην κακομοιριά μου, στην κρίνια μου, στις δυνατότητές μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά εμπιστεύομαι το όνομα του Ιησού Χριστού και στρέφω το βλέμμα μου μέσα στον νόμο της Μητρός μου και μέσα από εκεί θα αντλώ τη δύναμη του Δημιουργού για να δημιουργεί, τη δύναμη του σοφού για να με σοφίσει, τη δύναμη του παντοδυνάμου για να την εκμεταλλεύουμε καλώς. Το τέλος πάντων επλησίασε, γι' αυτό πρόσεξε πώς διάγεις τη ζωή σου. Φρονίμως, με σοφία Θεού, με σύνεση, με εξήτηση.
θα βρεις σοφία, πού θα βρεις σύνεση? Μόνο όταν την εξητάς από το Θεό. Αυτός θα σου λέει τι να κάνεις, πού να πας, πώς να περπατάς. Αν το πιστεύεις και του το ζητήσεις σήμερα. Εγώ τι να σας πω, πιστεύω. Τι να σας πω. Και αν πιστεύω κάτι είναι ο λόγος του Θεού, τίποτα άλλο. Πιστεύω στο λόγο του Θεού. Πιστεύω ότι σήμερα να εξητήσουμε, ο Θεός θα δημιουργήσει νέα πράγματα μέσα από τη δική του αγαθοποιία. Νέα πράγματα που δεν τα έχουμε φανταστεί, δεν τα ξέρουμε, δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Αλλά για να συμβεί αυτό, πριν από όλα αυτά, να έχετε εκτενήν την εις αλλήλους αγάπην. Τι θα πει εκτενή? Πλούσια. Να καλύπτει όλες τις αμαρτίες, να καλύπτει όλα τα λάθη, να καλύπτει όλες τις αδυναμίες, όχι μόνο τις δικές μου, αλλά και τις δικές σου. Και όχι μόνο τις δικές σου, αλλά και τις δικές μου. Εκτενή αγάπη. Να μην έχει όρια, το έλεος του Θεού δεν έχει όρια, και θέλει ο Θεός και η αγάπη δική μας να μην περιορίζεται από τη σκέψη μας, από τη λογική μας, από τα συναισθήματά μας, να μην περιορίζεται, να είναι εκτενής η αγάπη. Για όλους, χωρίς εξαίρεση. Να μην αφήνουμε μέσα στην καρδιά μας παράπονο, πίκρα, στενοχώρια, που να λιγοστεύει την αγάπη μας και να την κάνει όχι εκτενή, γιατί αυτό μας συμφέρει εμάς. Το ότι αυτός με ενοχλεί είναι ένας πειρασμός που ο Θεός το επιτρέπει για να με κάνει καλύτερο. Μία δοκιμασία που ο Θεός φέρνει στη ζωή μου για να με κάνει πιο καρποφόρο. Διότι η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Ποιον αμαρτιών? Πρώτα μέσα μου των δικών σας αμαρτιών. Και δεύτερον, όταν η αγάπη μου καλύπτει όλες σας τις αμαρτίες, δηλαδή τις συγχωρεί, τότε έρχεται ο Θεός και συγχωρεί και σε μένα όλες μου τις αμαρτίες. Άρα με αυτή την εκτενή αγάπη δεν υπάρχει αμαρτία. Ούτε σε μένα, ούτε σε σένα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, να ξέρουμε ότι αυτή η αγάπη, η εκτενής, που τα πάντα ανέχεται, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, εντελώς υπομένει, εντελώς ανέχεται, αυτή η αγάπη είναι που θα καλύψει τελικά όλες μας τις αμαρτίες. Όλες μας, αλληλούια, που είναι πολλές, που είναι πολλές. Και εσύ έχεις πολλές και εγώ έχω πολλές. Μόνο όταν αγαπάμε ο ένας τον άλλον με αυτή την εκτενή αγάπη καλύπτονται όλες οι αμαρτίες. Και τότε γινόμαστε φιλόξενοι. Αγαπάμε τον ξένο. Όχι μόνο το δικό μας, τον ξένο. Και έτσι με αυτά τα χαρακτηριστικά της φρόνησης στη διαγωγή μας και της εκτενούς αγάπης, καθώς καθένας από μας έχει το δικό του χάρισμα, κάτι σου έχει χαρίσει ο Θεός που δεν το έχω εγώ, και κάτι έχει χαρίσει ο Θεός τον άλλον που δεν τον έχουμε εμείς, και κάτι μου έχει χαρίσει και εμένα ο Θεός που δεν το έχετε εσείς. Κατά το χάρισμα που κάθε ένας έλαβε, δεν είχε, ούτε το εργάστηκε, έλαβε, έτσι να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον ως καλοί διαχειριστές της ποικίλης χάριτος του Θεού. Μπορείς να υπηρετείς λοιπόν, καθώς ο Θεός σου δίνει και διαχειρίζεσαι την ποικίλη του χάρη. Κάνει χάρη σε όλα, σε όλους και πάντοτε. Το ξαναλέω. Και ευχαριστώ τον Θεό. Κάνει χάρη σε όλους, σε όλα και πάντοτε. Και μου ζητάει ο Θεός να διαχειριστώ το χάρισμά μου κάνοντας χάρη σε όλους, σε όλα και πάντοτε.
όλοι να βρίσκουν χάρη στα μάτια μου, όποιος και να είναι, και να τον υπηρετώ με αυτή τη χάρη που μας υπηρετεί εμάς ο Θεός, χρησιμοποιώντας το χάρισμα το οποίο μας έδωσε ο Θεός. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, η τελειότης που μας οδηγεί ο Λόγος του Θεού. Μπορείς να βρίσκεις χάρη ενώπιον του Θεού? Αμήν. Μπορείς να κάνεις χάρη σε όλους ενώπιον του Θεού? Να του τα χαρίζεις όλα, όλα. Να μην σκέφτεσαι το δίκιο σου, γιατί η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ζυρπαρό ημάτιο. Μη σκέφτεσαι ότι έχεις δίκιο, γιατί αυτό θα σε γκρεμίσει και θα σε πάει πίσω, μακριά από τον πιστό δημιουργό που αγαθοποιεί, που εναγαθοποιεί αδημιουργεί. Έχω τόσο μεγάλη χάρη, λέει ο Θεός, που ανέχομαι όλους σας. Μπορείς να έχεις και εσύ τόσο μεγάλη χάρη και να ανέχεσαι όλους μας? Μπορείς, εάν εμπιστευθείς την ψυχή σου στον πιστό δημιουργό. Ο πιστός ο δημιουργός θα σου δώσει αυτή τη χάρη να αποδέχεσαι τους πάντες με αγάπη, ώστε ό,τι λέμε να είναι σαν να είναι λόγια Θεού. Και αν υπηρετούμε, με επίγνωση ότι υπηρετούμε με τη δύναμη του Θεού. Και τώρα θα πάνε όλα καλά? Όχι! Τώρα θα αρχίσουν να χαλάνε τα πράγματα. Τώρα θα έρθουν οι δοκιμασίες. Τώρα θα έρθουν οι πειρασμοί. Όσο ανεβαίνεις επάνω στο όρος της δικαιοσύνης και του αγιασμού του Θεού, τόσο πιο δύσκολα θα γίνονται τα πράγματα. Τόσο πιο πολλοί αέριδες, τόσο πιο πολλές βροχές, τόσο πιο πολλές καταιγίδες, και δεν θα έχεις που να κρυφτείς. Αλληλούια. Γι' αυτό μη σε παραξενεύει όταν ανεβαίνεις στο όρος ότι τα πράγματα θα δυσκολεύουνε. Θα δυσκολεύουνε. Αλληλούια. Γιατί? Γιατί λέει η Γραφή ότι αν ονειδίζεστε για το όνομα του Χριστού, όταν ταλαιπωρείστε για το όνομα του Χριστού, όταν υποφέρετε για το όνομα του Χριστού. Και πώς υποφέρω εγώ για το όνομα του Χριστού? Γιατί πρέπει την γκρινιάρα και την άγρια γυναίκα μου να την αγαπάω και να βρίσκει χάρη στα μάτια μου? Γιατί πρέπει τον απαράδεκτο αδερφό μου που δεν καταλαβαίνει τι κάνει να τον αγαπάω και να βρίσκει χάρη στα μάτια μου? Όσο ονειδίζεστε και ταλαιπωρείστε για το όνομα του Χριστού, τόσο πιο πολύ μακάριοι και ευλογημένοι θα είσαστε. Γιατί το πνεύμα της δόξης και της δυνάμεως του Θεού θα αναπαύεται επάνω σας. Θα βρίσκει ανάπαυση το πνεύμα το Άγιο στη ζωή σου. Θα χαίρετε, δεν θα λυπείτε το πνεύμα το Άγιο, θα χαίρετε. Και θα δοξάζεται ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας μέσα από σένα. Θα δοξάζεται ο Θεός. Αν βέβαια και αλίμονό μας πάσχουμε σαν κλέφτες, σαν φωνείς, σαν κακοποιοί, ως περιεργαζόμενοι τα αλότρια για να κρίνουμε, τότε εκεί έχεις φύγει από αυτή τη χάρη του Θεού. Και όσο η Εκκλησία αυξάνεται εις αγιασμό, τόσο η κρίση του Θεού θα αρχίζει από τον οίκον του Θεού. Καθαρίζει ο παράκλητος, καθαρίζει και ο Χριστός. Και όλα αυτά τα δημιουργεί ο παντοδύναμος Θεός. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας. Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Ο δρόμος της πίστεως δεν περπατιέται. Η ζωή εν Χριστώ δεν αντέχεται. Η καθημερινότητα του χριστιανού δεν υποφέρεται, εκτός και αν εμπιστευόμαστε
το όνομα του Χριστού και έχουμε απόφαση να περπατάμε στο Ευαγγέλιο Του. Τότε, όποια και να είναι η ταλαιπωρία μας, ο Θεός θα δημιουργεί νέες καταστάσεις, θα δημιουργεί νέα πράγματα, θα βγάζει στην έρημο ποταμούς υδάτων ζώντων, θα βγάζει εκεί που λες ότι τίποτα δεν γίνεται, θα δημιουργεί νέα πράγματα. Σας το ξαναλέω, το σημερινό κήρυγμα είναι πάνω από τα ανθρώπινα, πέρα από τα ανθρώπινα, είναι πάνω από τα συνηθισμένα, πάνω από την καθημερινότητά μας, είναι στο όρος της μεταμορφώσεως, στο όρος το Άγιο του Κυρίου. Πόσο πιο πολύ ανεβαίνεις, τόσο πιο πολύ θα ταλαιπωρείσαι, αλλά εις δόξαν Θεού Πατρός, με τη χάρη του Χριστού, τόσο πιο πολύ θα πλαταίνει η καρδιά σου, τόσο πιο πολύ θα τους χωράς όλους, θα χωράνε όλοι στην καρδιά σου, τόσο πιο πολύ θα δοξάζεται το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή σου. Αμήν. Κύριε